την ένταση να αυξάνεται στην περιοχή, η γαλλική φρεγάτα τύπου Φρέμ Λαγκεντόκ, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Γαλλίας, εξουδετέρωσε επιτυχώς δύο ντρόνους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθης στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στην αχτή της Ιεμένης στις 9 Δεκεμβρίου. Η φρεγάτα Λαγκεντόκ αντιμετώπισε τα ντρόνους περίπου 110 χιλιόμετρα από την αχτή της Αλχουνταΐντα στην Ιεμένη. Το πρώτο ντρόουν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε γύρω στις 9.30 μετά μεσημβρίας και ακολούθησε το δεύτερο περίπου στις 11.30 ώρα Γαλλίας. Τα ντρόουν που προέρχονταν από την Ιεμένη αποτελούσαν άμεση απειλή για τη Λαγκεντόκ, καθώς κατευθύνονταν κατευθείαν προς τη φρεγάτα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλίας που επιβεβαιώνει στο X ότι αυτά τα ντρόουν εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη. Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, γνωστή ως ENTCOM. Αυτό το περιστατικό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό στην περιοχή, καθώς αντιτορπιλικά των ΗΠΑ, όπως και το USS Kearney, έχουν αναχαιτήσει πολλαπλούς πυράβλους και ντρόνους που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη, τονίζοντας την επικινδυνότητα για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Να τονίσουμε εδώ ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς χθες, όπως σας ενημερώσαμε, οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν αλλαγή στην πολιτική που ακολουθούν εναντίον του Ισραήλ και πλέον θεωρούν στόχους όλα τα εμπορικά πλοία που έχουν σκοπό να συνεργαστούν με το Ισραήλ ή να φτάσουν σε λιμάνια του Ισραήλ. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.